πιο εξαιρετικό δεν είμαστε εγώ. Ναι, ότι θέλω την εκπομπή που κάνει η Φέη, αλλά αυτά τα πράγματα έχουν γίνει και στην Κύπρο. Και έχω προσωπική εμπειρία από αυτό. Φοητσάρικα πράγματα αυτά. Ναι, έχω προσωπική εμπειρία να παίρναμε άτομο συγκεκριμένα για να συμμετέχει τότε στο, σε βραδινό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και ενώ ήξερε ότι υπήρχε, ας πούμε, εμένα αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Να ξέρω δηλαδή να με παίρνουν για κάπου να με καλέσουν και να ξέρω ότι το παρουσιάζει η Ιωάννα. Και κάθε χρόνο η απάντησή μου να ήταν, όχι, αλλά για παρουσιάστρια να το συζητήσω, αφού ξέρω ότι είσαι εσύ. Σοβαρά. Συμβαίνουν ναι. Τελικά. Συμβαίνουν. Και σε αυτό το νησάκι. Μη παίρνει στο στόμα, Ιωάννα μου. Θα σου πω, συμβαίνουν και σε αυτό το νησάκι. Θράσο, Χριστιανά μου. Θράσο. Εντάξει, να σου πω. Είναι φυλακία, είναι θράσο, είναι κακία. Κάθε άνθρωπο έχει ένα τσάνσου. Και τελεία. Δεν είναι πια το τσάνσου, τάσο μου. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεπεσμό. Ναι, Χριστιανά. Δηλαδή να ξέρω ότι παρουσιάζει η Ιωάννα, η Βαρβάρα, μια εκπομπή να με παίρνουν να με καλέσουν. Να του λέω, όχι, καλεσμένοι δεν έρχομαι, αλλά θέλετε να έρθω να το παρουσιάσω. Να έρθω. Όχι, είναι ξεφτύλα. Δεν είναι διεκδίκηση. Ναι, ξεφτυλίζεις τον εαυτό σου. Τέλος πάντων. Και τη Φίνου, Χριστιανά μου, τη δώσαν και αυτή η συνέντευξη χθες το βράδυ στην Ελεονόρα Μελέτη και αποκάλυψε πάρα πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα.